Με το φακό του Κάλινος Νιούς επισκεφθήκαμε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης εδώ στο Άργος, μετά από την επίσκεψη του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί βέβαια τότε τα μέτρα ήταν δρακόντρια, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Τέλος πάντων, ό,τι μπορέσαμε κάναμε και θέλαμε να συναντήσουμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Λιμίτη, να μας πει τι ακριβώς συζήτησε με τον κύριο Μητσοτάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Κοιτάξτε, ρε, για μας σαν κέντρο, ας πούμε, ήταν η τιμή μας που ήρθε ο ενδυνάμει πρωθυπουργός, ο οποίος το είδε και η εντύπωση που μου έκανε ήταν ότι μου λέει γυρνάω σχεδόν όλη την Ελλάδα και τέτοια δομή, σε τέτοια κατάσταση δεν έχω ξαναδεί. Και του έκανε και εντύπωση περισσότερο οι κατοικίες πίσω, πώς ας πούμε η νησιωτική Ελλάδα που γυρνάει δεν έχει δει τέτοιο έργο. Βέβαια. Του είπα, λέω, με τα φαν το γονέο τα παιδιά να πάνε εκεί μέσα. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη δομή μας, ήταν και ο Περιφερειάρχης δίπλα μας και οι βουλευτές και έδωνε εντολές ως συνήθως καλιά φορά στον Περιφερειάρχη ό,τι χρειαζόμαστε ας πούμε να μας το παρέχουν. Ο Περιφερειάρχης βέβαια πάντα είναι δίπλα μας, μας στέκεται σε όλα τα θέματα. Το μόνο που του είπα εγώ είναι το θέμα το οικονομικό. Ναι. Το θέμα αυτό είναι ένας εθελοντισμός μαζί με το κράτος παράγουμε ένα έργο. Τώρα μου λέει αυτό θα το δούμε στην πορεία, ας πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλά λόγια, πάντως. Πάντως ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος και εγώ, ας πούμε, σαν άνθρωπος που παλεύω 23 χρόνια, μου έδωσε μια ικανοποίηση. Σωστά. Γιατί αυτή είναι η ικανοποίηση παίρνουμε, ας πούμε, από την πολιτεία. Από την προσφορά σας. Ακριβώς. Ναι, είναι ικανοποίηση, ηθική. Ήταν όλα ωραία, ευχάριστα. Πολύ ωραία, μπράβο. Αύλιος χώρος. Ο εξοπλισμός, τι γίνονται όλα αυτά. Είναι, εντάξει, τα έχει πάρει παλιά. Μιλάμε για το πίσω χώρο, έτσι. Ναι, για τις κατοικίες. Είναι θέμα αναμονής σε κάποιο μήνα περιθώριο που μας έδωσε πάλι ο κ. Κρούσκος, γιατί είχε αναλάβει πάλι άλλα έργα. Είναι όλα χρηματοδοτούμενα, δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Είναι θέμα χρόνου, πότε θα έρθει η 3K να τα ολοκληρώσει. Μάλιστα, καλά όλα αυτά τα νέα που μας είπατε. Άλλωστε, όταν μπήκε μέσα ο κύριος Μητσοτάκης, έτρεξε εγώ. Συνήθως. Τρέχουμε εμείς. Μας είπε, του είπαμε ότι κύριε Πρόεδρε, εμείς χαιρόμαστε, είμαστε υπερήφανοι για αυτό το κέντρο εδώ στην Κάλυμνο. Και είπε, έχετε δίκιο. Γίνεται εξαιρετική δουλειά. Κοιτάξτε, είναι και από μια οικογένεια που έχει μια ευαισθησία. Βέβαια. Η μητέρα του ήταν άτομο με ειδικές δεξιότητες. Ναι, σωστό. Πάντοτε, ας πούμε. Θεωρητικά υπάρχει μια έτσι ευαισθησία. Και αυτό είναι θετικό. Εγώ έχω την εντύπωση ότι έχοντας αυτή την εικόνα, δεν ξέρει κανείς, μαζί με τον Περιφερειάρχη που στέκεται, με τους βουλευτές και τους νέους που θα εκλεγούν, νομίζω θα έχουμε συμπαραστάτες. Πάντοτε, έτσι είναι μια δομή που η Κάλυμνος είναι κάτι το ωραίο που δείχνει η Κάλυμνος. Είναι ένας πολιτισμός, είναι κάτι που σπάσαμε ανακαταστημένο στην Κάλυμνο τόσα χρόνια. Βέβαια. Όλα αυτά, ας πούμε, για μένα με ικανοποιούν. Έτσι είναι. Είναι απίστευτο το έργο, κύριε Πρόεδρε, που τα παιδιά βγήκαν από τα σπίτια και μπήκαν στη απίστευτο. Και είναι εδώ και είναι αυτό. Και έρχονται εκεί οι άρχοντες και βλέπουν ότι γίνεται δουλειά και αυτό χτυπάντος την πόρτα τους. Ναι, ναι. Και μπορείτε κύριε Πρόεδρε, να κάνω και μια υπενθύμηση να σας κάνω. Νομίζω ότι εκ του περισσού θα είναι, αλλά δεν πειράζει, επειδή ξέρετε την ευαισθησία ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ, το ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Γαλουζής, ως Δήμαρχος Καλυμνίων, δεσμεύτηκε για ορισμένα πράγματα. Ναι. Ωραία. Να επισκεφτείτε και τον νέο εκλεγμένο Δήμαρχο, τον κύριο Γιακομιχάλη. Οι σχέσεις είναι άριστες. Άριστες είναι. Εδώ πάνω, πάντα με τον κάθε Δήμαρχο που πηγαίνει. Έχετε πολύ καλές σχέσεις. Και έτσι πρέπει. Και δεν έχουμε και πρόβλημα και με τον κάθε Δήμαρχο. Έτσι πρέπει. Πάντοτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, όταν θα αναλάβει 1η Σεπτέμβρη θα τον επισκεφτώ και με τον Γιάννη δεν είχαμε πρόβλημα. Ο άνθρωπος, ό,τι ζητούσαμε, μας το παραδούχε. Εντάξει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε αυτά είμαι ευχαριστημένος από τις τοπικές. Είστε κοινά αποδεκτός από όλες τις παρατάξεις. Είναι πολύ ωραία. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Να είστε καλά.